Καλώ ήρθατε για άλλη μια φορά σε ένα από αυτά τα τρομερά και φοβερά επεισόδια στα οποία άργησα διότι είχαμε πάρα πολλά νέα. Και έχουμε ένα τεράστιο εννοεί, κυκλοφόρησε. Παιδιά, κυκλοφόρησε το βιβλίο, το δεύτερο τη σειρά. Εκουάλεμο, ε, λέγεται Τερμίτε, είναι αυτό. Μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα μεγάλα βιβλιοπολία. Λογικά από Δευτέρα. Ε, και μπορείτε να το βρείτε, αν σήμερα είναι Δευτέρα ή Τρίτη, δεν ξέρω πότε θα το βγάλω το βίντεο. Μεγαλάθο να λε τη μέρα. Οπότε μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα μεγάλα βιβλιοπολία. Αν δεν το βρείτε παραγγελία, στα βιβλιοπολία τη γειτονιά σα, λέτε να σα το φέρουν. Από εκεί και πέρα, εκδό χρονικό, θα το βρουν αυτοί να ξέρουν. Ένα είναι αυτό, παιδιά, και εδώ βλέπετε. Δύο, πλέον είναι δύο. Είναι δύο πλέον, γίνεται χαμό. Έχω, έχω, χαζέψει, έχω ξεφύγει. Αλλά δεν θα μιλήσουμε για το βιβλίο σε αυτό. Αλλά σε άλλο βίντεο που μπορεί να σα διαβάσω και κανένα κεφάλαιο έτσι στο τσακίρ κέφι. Πάμε να το θέμα τη κομμωδία κτλ. Επιστρέφουμε λοιπόν. Αυτά που είπαμε την προηγούμενη φορά ήταν αυτά που είπαμε. Τώρα θα πω αυτό που συνέβη πριν από λίγο καιρό και είχα τον καιρό να το περιεργαστώ. Ένα. Σπύρος γραμμένο πήγε στην ΕΡΤ στην εκπομπή Φλερτ και έπαιξε ένα τραγούδι το οποίο τραγούδι ήταν λίγο ζώρικο. Το τραγούδι λέει μέσα Μαμά, μπαμπά, είμαι κουκλοφόρο. Το ζήτησε η αρχισυντάκτρια γιατί, όπω είπε η ίδια, τη φάνηκε ότι είναι ένα πολύ γλυκό τραγούδι που όντω είναι και έγινε ένα κακό χαμό. Ακολούθησαν μέχρι και ερωτήσει στη Βουλή από. Βουλευτέ του κυβερνώντο κόμματο. Τίθεται λοιπόν η ερώτηση, μπορεί στην κρατική τηλεόραση να ακούγεται ό,τι να είναι. Η απάντηση είναι καθαρή, όχι, δεν μπορεί να ακούγεται ό,τι να είναι. Οπότε ποια είναι η επόμενη ερώτηση, μπορεί στην κρατική τηλεόραση να ακούγεται ένα τραγούδι το οποίο λέγεται κουκουλοφόρος. Είναι σωστό να κρίνουμε από τον τίτλο, εάν ένα τραγούδι που λέγεται κουκουλοφόρος είναι κατάλληλο για τηλεόραση. Γιατί μπορεί να μιλάει για κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που λέει ο τίτλος. Όλοι ξέρουμε το clickbait παίζει πάρα πολύ στο YouTube. Άρα γιατί να μην είναι και clickbait ένα τραγούδι. Δεν οφείλει και αυτό να είναι. Οφείλει. Οπότε τι γίνεται τώρα, ρε παιδιά. Αυτό το τραγούδι μπορεί ή δεν μπορεί. Πρώτα απ' όλα, το τραγούδι παίχτηκε. Άρα, δεν υπήρξε καμία λογοκρισία εκείνη την ώρα. Υπήρξαν κάποιε κινήσει, πιάσαν τα αυτά, έκαναν κάτι facepalm, κάτι τέτοια. Γιατί το τραγούδι λέει: Μέσα μαμά, μπαμπά, είμαι κουκλοφόρο και έχει διάφορου στίχους. Τώρα, αυτό το τραγούδι, αν το αναλύσει λίγο, δεν μιλάει στην ουσία για τον κουκλοφόρο. Είναι ένα τραγούδι που μιλάει για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο και σε ένα σε βαθμό έχει μέσα όλη αυτή την πικρία και τη σαπίλα αυτού του συστήματο εισαγωγικά, αυτό το συστήματο πεπιθήσεων, το οποίο θέλει ένα παιδί που είναι 15 χρονών να κατεβαίνει να πιει κάτι, μια μπύρα κοκακόλα, δεν ξέρω τι κάνουν στα εξάρχεια, να είναι αυτόματα και ενταγμένο σε μια συλλογικότητα που φοράει κουκούλε και σπάει πράγματα. Αυτό είναι αυτό το κλασικό το τι δουλειά είχε αυτό το παιδί στα εξάρχεια. Οπότε ένα κομμάτι είναι αυτό. Επεξεργάζεται δηλαδή αυτό το κομμάτι το πένθος και την αμφιβολία που είχαμε ως κοινωνία για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο και για οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο ο οποίος Κάνει κάτι το οποίο θεωρείται παραβατικό ή οτιδήποτε. Παραβατικό, λέω ειρωνικά, όχι κανονικό. Παραβατικό, αυτό το ότι είναι στα εξάρχεια. Τώρα, το δεύτερο κομμάτι του τραγουδιού είναι ότι εκφράζει πολύ γλυκά έναν πολύ, πολύ βαθύ υπαρξιακό άγχο που έχουν οι γονεί, μην τυχόν το παιδί του μια μέρα εκεί που πάει και χορεύει και πίνει και γλεντάει, γυρίσει και του ανακοινώσει ότι είναι κουκουλοφόρο. Είναι δηλαδή ένα μεγάλο φόβο απέναντι στην εφηβεία. Και στο που, τι μπορεί να φτάσει αυτό. Και η κλιμάκωση του δράματο, συγκεκριμένα ρε παιδί μου, σε αυτό το κομμάτι όπω αντιλαμβάνομαι εγώ, είναι ότι το συγκεκριμένο παιδί τελικά σκοτώθηκε από σφαίρε αστυνομικού, οι οποίοι δεν είναι κουκουλοφόροι. Οκ. Οπότε όλο το κομμάτι είναι μια τούμπα ολόκληρη, μια νοητική τούμπα, θα έλεγε κανεί, όπου προσπαθεί με ηρωνικό τόνο και πολύ έτσι γλυκιά διάθεση να δείξει τι πολλαπλέ πτυχέ ενό κουκουλοφόρου σε εισαγωγικά. Θα έπρεπε αυτό το κομμάτι να παχτεί στην κρατική τηλεόραση. Ναι, αν αναλύσει του τοίχου, δεν είναι κάτι επικίνδυνο. Σε καμία περίπτωση δεν λέει ζήτω οικοκουλοφόρη. Σε καμία περίπτωση δεν λέει σκοτώστε, αυτό είναι εκείνο. Δεν υπάρχει κάποιο μήνυμα εδώ. Το θέμα είναι ότι πάρα πολλοί από αυτού ε, του ανθρώπου του κυβερνώντο κόμματο, οι οποίοι δεν θέλουν καθόλου μα καθόλου αυτό το political correctness, αποφάσισαν ότι αυτό το κομμάτι έπρεπε να είχε λογοκριθεί. Γιατί, Γιατί δεν είναι politically correct. Ναι. Ναι, το political correctness δεν έχει μία κατεύθυνση, έχει δύο, τρεις, πέντε, πάει παντού. Όλες οι πλευρές έχουν πράγματα που δεν θέλουμε να ακούγονται. Όλες, δηλαδή ένας παπάς δεν θέλει στην τηλεόραση να ακούγεται το μπιπ το Χριστό σου. Δεν θέλει, δεν είναι politically correct για την εκκλησία, δεν είναι politically correct για τη ζωή, για τον βίο που διάγει εκείνος. Δεν είναι ένα το political correctness, ένα το χελιδόνι, ένα το έτσι, ένα το αυτό. Στην κομμωδία συγκεκριμένα και στον δημόσιο λόγο δεν είναι ένα. Δηλαδή για παράδειγμα μπορείς να βγαίνεις και να λες ως Πρωθυπουργό. Ε, ότι είναι ψεκασμένοι οι πολίτες γιατί το κάνει δεν είναι πολιτικλικορέκτα αυτό Μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλε λέξει. Δεν μπορεί ω πρωθυπουργό να λες του πολίτε σου ψεκασμένου. Okay. Και πάνω στο political correctness, ας περάσουμε στο πάρα πολύ ωραίο κομμάτι ε, με το αστείο τη Κατρινάς Βρανά στο Twitter. Επιστρέφοντα λοιπόν. Ε, και με λίγο αλλαγμένη εικόνα, γιατί έπρεπε να διαγράψω κάτι αρχαία από την κάμερα, οπότε συγχωρέστε με. Ε, τι έγινε τώρα πριν λίγο καιρό. Έγινε το εξή. Πήγε ε, η Κατερίνη Βρανά σε μια εκπομπή, αν θυμάμαι καλά. Ε, δεν έχω καταλάβει, νομίζω, ότι ήταν το στην υγειά μα. Και έβγαλε μια φωτογραφία με την Τζένι ε, Μπότσι και με τον Κώστα Μακεδόνα. Ωραία. Τώρα. Έβγαλε αυτή τη φωτογραφία και έγραψε τι έγινε κοστάκι σε γουστάρι ανάπηρη και την πόσταρε στο Instagram της. Μετά η Τζένι Μπότσι το έκανε repost αυτό και έγινε ο κακό χαμό. Την πέσανε στην Τζέννη λέγοντα ότι ε, είναι ανάλγητη και ότι δεν μπορεί να μιλάει έτσι για του ανάπηρου και δεν μπορεί να κάνει τέτοια αστεία. Ως που εκείνη είπε: Παιδιά, γιατί δεν βλέπετε ότι το story είναι τη Κατερίνα, δεν έχω κάνει εγώ το αστείο. Η Κατερίνα το έχει κάνει το αστείο, έχει κάθε δικαίωμα να κάνει αυτό το αστείο. Και μετά την πέσαν στην Κατερίνα λοιπόν λέγοντα ότι αν είναι δυνατόν να μιλά έτσι, ε, ένα συγκεκριμένο τύπο, θυμάμαι αν το βρω, θα σα τα βάλω στο τέλο τα screen, όταν βρω το Twitter thread λοιπά, Το βάλω από κάτω, ο οποίο επέμενε να εξηγεί στην. Ε, Κατερίνα τη Βρανά τι είναι να είσαι ανάπηρος και ότι η λέξη ανάπηρος είναι κακή και δεν πρέπει να τη χρησιμοποιούμε. Με την Κατερίνα να εξηγεί η λέξη ανάπηρος είναι επίσημη λέξη, έτσι ονομαζόμαστε, ονομαζόμαστε ανάπηροι, δεν ονομαζόμαστε Γιώργος Μπάμπης ή ό,τι όλο κατάλαβες. Κάποιος άλλος έλεγε, ή ο ίδιος έλεγε ότι είναι άτομα με ειδικέ ικανότητε και απαντούσαν σε αυτό ανάπηροι άνθρωποι που λέγανε δεν μπορείς να μας λες με ειδικέ ικανότητε, γιατί είμαστε ανάπηροι, μην κάνεις το πρόβλημα μας αόρατο με το να το αφαιρεί και να λες ότι κοίταξε να δεις εμείς έχουμε ειδικέ ικανότητε, δεν έχουν ειδικέ ικανότητε, έχουν αναπηρίες και εδώ μπαίνει μετά η μεγάλη κουβέντα Μπορούσε να κάνει η Βρανά αυτό το αστείο. Ναι, ό,τι θέλει θα κάνει. Δεύτερον, όσοι ξέρουν και παρακολουθούν, στο εκείνο τη, στο show, τη είχε κάνει η έκπληξη η Τζένι Μπότσι, φέρνοντα το Μακεδόνα, γιατί έχει ένα αστείο μέσα στην παράσταση που αφορά τον Μακεδόνα. Σε ένα beat ε, που λέει ότι τέλο πάντων κάτι συμβαίνει με το δάχτυλό τη. spoilers no! Μόνο μια φορά και μπαίνει να τραγουδήσει ο Μακεδόνα μόνο μια φορά. Στα γενέθλιά τη είχε γίνει χαμό. Είχε καταστραφεί το ίντερνετ τότε πάλι. Αυτό το ξεχάσαμε. Αυτό το αστείο ήταν άλλη μια αναφορά σε εκείνη. Την κατάσταση που είχε γίνει τότε. Όλο αυτό είναι. Θέλ, θέλω να πω με αυτό το εξή. Πρώτα απ' όλα, έχει σημασία ένα από ό,τι φαίνεται και αποδεικνύεται και από την κατάσταση και το πώ νιώθουν οι άνθρωποι, ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία ποιο λέει ένα αστείο και τι λέει. Για το λόγο του. Ξέρετε, α πούμε, ότι υπάρχει το N-Word που ο μαύρο πληθυσμό δεν θέλει να το χρησιμοποιεί κανένας άλλο, πέρα από εκείνου, διότι προσπαθούν να το κάνουν ε, ε, έναν όρο ο οποίο θα ενδυναμώνει πλέον το community. Οκ. Okay. Ε, υπάρχουν πάρα πολλέ πάρα τέτοιέ λέξει. Είναι γενικώ το, το εξή πρόβλημα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μία πολιτική διαμάχη μεταξύ ανθρώπων, οι οποίοι υποστηρίζουν το εξή, ότι η απόλυτη ελευθερία του λόγου, μπλα 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 μπλα, έναντι το θα πρέπει να προσέχει τι λε. Και για κάποιο λόγο αυτό το πράγμα έχει γίνει δεξιά και αριστερά. Τώρα, έτσι όπω έχει γίνει αυτό το πράγμα, δεν εξυπηρετεί κανέναν, διότι η αληθινή συζήτηση είναι η εξή. Υπάρχουν όρια στο δημόσιο λόγο, στο δημόσιο λόγο, Υπήρχαν πάντα, έχουν νομοθετημένα και θεσμοθετημένα τέτοια όρια και πρέπει να αποφασίζουμε κάθε φορά πότε τα ξεπερνάμε. Πρέπει να κόβουμε από πριν με λογοκρισία κάποια πράγματα, Μάλλον ναι, δηλαδή το κάλεσμα σε βία. Καλό είναι να μην το κάνουμε. Πότε ξέρουμε ότι είναι κάλεσμα σε βία, Μάλλον θα το κρίνει ένα δικαστήριο, αλλά είναι η ευθεία προτροπή σε βία. Δηλαδή, γεια σα, πάτε εκεί και κάντε αυτό. Τώρα που έχουμε το ίντερνετ, για παράδειγμα, αν εγώ μπω σε μια σελίδα και γράψω παιδιά, αυτό είναι το προφίλ αυτού νου, πάτε εκεί και κάντε report για να πέσει, είναι ένα είδου κάλεσμα. Υπάρχει βία, δεν το ξέρουμε. Όμω, αν αυτό είναι ένα επαγγελματικό προφίλ και πέσει και όλο χάσει λεφτά, δεν του έχουν κάνει η ζημιά, δεν μπορεί να το ισχυριστεί αυτό σε ένα δικαστήριο. Μπορεί. Όλο αυτό είναι θολό. Anyway, ο δημόσιος λόγος, κάτι το οποίο είναι και ο λόγος των κομικών, νομοθετείται γενικότερα, δεν είναι απόλυτα ελεύθερο, ποτέ δεν ήταν το debate του political correctness θα έπρεπε να υπάρχει γιατί καλό είναι να συζητάμε όλα αυτά τα όρια και να τα βρίσκουμε αλλά έτσι όπως γίνεται τώρα είναι το εξής η πλευρά, η δεξιά η οποία έχει καπηλευθεί το freedom της Αμερικής το οποίο είναι ένα ψέμα συνολικά θέλει να πιστεύει ότι και να διαδίδει ότι το political correctness είναι αυτό που θέλουν οι αριστεροί για να μην είναι εύθυκτοι Εντάξει, και οι αριστεροί από εκεί και πέρα λένε ότι έτσι λέει ο μύθο τέλος πάντων ότι το political correctness χρειάζεται για να μην προσβάλλουμε κόσμο όπως γουστάρουν κάνουν οι δεξί γιατί αυτό είναι το χιούμορ του. Η αλήθεια είναι η εξή. Political correctness υπάρχει σε κάθε επάγγελμα, σε κάθε έκφανση λόγου, σε κάθε ε, πληθυσμιακή ομάδα, ε, σε ένα φροντιστήριο αγγλικών μέσα. Ε, σου μαθαίνουν να λε, ας πούμε να σηκώνεις το χέρι και να λες Miss shall I go to the bathroom Δεν σηκώνεις το χέρι και να πεις Bathroom ή οτιδήποτε ε, Είναι θέμα ευγένεια. Ε, πολλοί μπερδεύουν την ευγένεια με το correctness Δηλαδή αν είσαι ευγενικός σου λένε ότι είσαι πολύ correct και μαλακίες η ουσία είναι ότι κάθε εκφορά του δημόσιου λόγου μπορεί να φτάσει στα extremes και δεν είναι ίδιον ούτε της αριστεράς ούτε της δεξιάς. Όποιος θέλει να το καπηλευτεί αυτό το κάνει για ίδιον όφελος. Εκεί που θέλω να καταλήξω με αυτή τη σειρά είναι το εξή. Ο κωμικό μπορεί να κάνει αστεία τα οποία είναι πολύ προσβλητικά και καταστροφικά για μειονότητε και θα κρυθεί για αυτό. Μην έχετε την εντύπωση, επειδή βλέπω ότι παίζει πάρα πολύ αυτό, ότι ένα κωμικό δεν αυτολογοκρίνεται, λέγεται editing. Ο ορισμός που δίνουν κάποιοι άνθρωποι στη λογοκρισία είναι το editing είναι η επεξεργασία κειμένου. Όταν ακούω πάρα πολύ κόσμο να λέει ότι ο λόγο θα πρέπει να είναι ελεύθερο και τέτοια, είναι σαν να λέει θα πρέπει να λε ό,τι να είναι και εμεί δεν το δεχόμαστε. Δεν μπορεί να ισχύει αυτό. Αυτολογοκρινόμαστε συνέχεια μέχρι και στη λέξη. Όχι για κακού λόγου πάντα. Γιατί θέλουμε το αστείο να είναι πιο πετυχημένο. Γιατί λέμε, εγώ τώρα δεν θα το πω αυτό, γιατί μπορεί να δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει αυτολογοκρισία στην τέχνη παντού και πάντοτε. Ακόμα και στο τι θα ζωγραφήσει και τι θα βγάλει φωτογραφία. Δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν υπάρχει. Και όσον αφορά το correctness και όλα αυτά, βλέπετε ότι δεν είναι η αριστερή που ζητά λογοκρισία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τη ζήτησαν, ε, σε, με τον Σπύρο το γραμμένο, τη ζήτησαν η δεξιοί και μέσα στη βουλή, α πούμε. Δεν είναι μόνο ε, πώς το πω, οι, οι προνομιούχοι οι οποίοι κάνουν χιούμορ και χρησιμοποιούν λέξει, όπω για παράδειγμα η Κατερίνα, η οποία είναι σε αμαξίδιο και έκανε χιούμορ σε σχέση με το αμαξίδιό τη. Άρα. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς δεν ξέρω κατά την προσωπική μου άποψη το οποίο δεν σημαίνει και πολλά. Ένας κομικός ο οποίος απευθύνεται σε κόσμο πρέπει να έχει ιδέα του τι μηχανισμούς ε, κοινωνικούς αξιοποιεί για να προκαλέσει το γέλιο. Αν ο ίδιος δεν έχει ιδέα τότε έχει συνήθως το κοινό του και θα τον μορφώσει με κάποιο τρόπο. Εκεί πρέπει να αποφασίσει ο κομικός μέσα του αν αυτό που δέχεται είναι επίθεση ή κριτική. Κάποιοι αποφασίζουν πάρα πολύ εύκολα ότι όλα απριόρι είναι επίθεση. Οκ. Okay. Προσωπικά τα συζητάω. Παίρνω τηλέφωνο, λέω πιστεύει ότι έκανα λάθο εκεί, έκανα λάθο εδώ και βλέπουμε αν είναι επίθεση ή κριτική. Δεν υπάρχει μία πεπατημένη. Δυστυχώ δεν μπορούμε να πούμε ότι ένα πράγμα είναι σωστό. Πολλά πράγματα μπορεί να είναι σωστά και πολλά πράγματα μπορεί να είναι λάθο, γιατί τα πράγματα αλλάζουν. Δεν είναι η κατάσταση όπω ήταν 10 χρόνια πριν και δεν θα είναι όπω είναι τώρα σε 10 χρόνια. Αυτά ήθελα να σας πω με αυτή τη σειρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε για τα τέσσερα επεισόδια. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Θα συνεχίσω να κράζω λίγο διάφορα έτσι ψεκασμένα που έχω βρει και μου αρέσουν. Και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε γιατί ξεκινάνε οι παραστάσεις. Προς το παρόν. Κοάλεμος, κινούμενοι το πρώτο βραβευμένο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακόμη στα βιβλιοπολία. Ο Άλεμο το στο δεύτερο μόλι κυκλοφόρησε. Υπογεγραμμένα και τα δύο στο Comedy Lab Store. Θα σα αφήσω το link από κάτω ή αλλιώ απλά Όπου θέλετε, πάτε και τα αγοράζετε τα Και αν θέλετε τόσο πολύ μια αφιέρωση και μια υπογραφή, βρε αδερφέ, ελάτε να τα πούμε σε μια από τι παραστάσει που θα γίνουν πάρα πολύ σύντομα. Σα χαιρετώ, σα ευχαριστώ. Γεια σα να είστε καλά. Bye.